Καλησπέρα. Έλα, Κώστα μου. Εντάξει, τώρα ήταν ένα παιχνίδι που σήκωσε μεγάλη κουβέντα πριν με τον πρώτο ορισμό του διαιτητή, αλλά τελικά το χειρότερο ήταν ότι ο διαιτητής που ορίστηκε τελικά σε μεγάλο βαθμό διαμόρφωσε το αποτέλεσμα, κατά τη γνώμη μου, αυτά που έχω δει. Δεν θα πω αυτά που λένε από την ΑΕΚ. Εντάξει, αυτά τα λέει η ΑΕΚ, τα λέει τα υποπροπονητής της. Εγώ θα πω αυτό που είδα. Είδα ένα σπρώξιμο καθαρό. Μπορεί να μην το είδε ο διαιτητής. Αυτός που ήταν στο ΒΑΡ έπρεπε να του το επισημάνει. Υπάρχει σπρώξιμο στο παίχτη πριν το... πριν το πέναλτι, στο Χατζησαφή. Είδαμε ένα γκολ, ας πούμε, τέτοιο είδα στο Europa League, δεν θυμάμαι τώρα ποιο παιχνίδι ήταν, ή στο Champions League, νομίζω στο Leverkusen, ακυρώθηκε με ένα πολύ πιο ανεπαίσθητο σπρώξιμο που έγινε σε ένα παίχτη της... της αμυνόμενης ομάδας, τέλος πάντων. Ναι, της... ποια ήταν, η Breeze νομίζω ήταν, αν θυμάμαι καλά, μπορεί να κάνω και λάθος. Εδώ πέρα υπάρχει ένα καθαρό σπρώξιμο, το βγάζει εκτός πορείας, η μπάλα δική του. Και μετά σηκώνει τα χέρια ο Χατζησαφή, πάει μπάλα στο χέρι, εντάξει, από τη στιγμή πήγε στο χέρι και είναι εκτός σώματος, είναι πέναλτι, αλλά υπάρχει επιθετικό φάουλ. Στη δεύτερη φάση, όπως φαίνεται καθαρά αν κάνεις το καρέ, το φάουλ γίνεται έξω από την περιοχή και η πτώση αρχίζει έξω από την περιοχή. Αυτό είναι το σημαντικό. Δεν είναι ότι συνέχισε την προσπάθεια και το ξανάσπαξε μέσα ο Γκαρσία. Η παράβαση γίνεται εκτός περιοχής. Ναι, υπάρχει ένα σπρώξιμο που γίνεται εκτός περιοχής. Άρα τώρα με δύο τέτοια πέναλτι λοιπόν γύρισε το παιχνίδι. Δεν μπορείς να σχολιάσεις πολλά πράγματα, είναι τελείως διαφορετικό το μάτς στο δεύτερο ημίχρονο. Εντάξει, μπορούμε να πούμε, ας πούμε, ότι ίσως δεν έπρεπε να βγει ο Γιόνσον και να βγει ο Μάνταλος, ξέρω εγώ, να γίνουν οι άλλες τρεις αλλαγές πρώτα και στην πορεία να γίνουν και οι υπόλοιπες. Παρ' όλα αυτά, ακόμη και έτσι, είχε συνοχή. Οι ευκαιρίες που βγήκαν του Παναθηναϊκού ήταν μεγάλες, αλλά και η ΑΕΚ έκανε μεγάλες ευκαιρίες. Είχε τρεις μεγάλες ευκαιρίες στο δεύτερο ημίχρονο, τρεις είχε ο Παναθηναϊκός. Αν ναι. Κάτι μπορώ να πω, ρε Κωστή, είναι ότι όλοι αυτοί που προείπαν ότι τον Κατσίνο που τις χρησιμοποίησε εκεί ήταν λάθος, για μένα βγήκαν όλα του παιδιού. Δηλαδή και το κλέψιμο κάνει στη φάση του γκολ και νωρίτερα κερδίσει. Του Κατσίνο που λάθος. Όχι, αυτό ήταν από τα πιο σωστά, νομίζω. Όχι, γιατί είχα πολύ κρίνια για τον Κατσίνο, που το λέω, ας πούμε. Και επειδή υπήρχε και πολλή συζήτηση για το Χατζησαφή με τον Παλέσιος, νομίζω. Εντάξει, βέβαια κάνει το πέναλτι το Χατζησαφή, αλλά είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Είναι άλλη φάση. Δεν είχε κάποιο πρόβλημα. Δηλαδή, το μεγαλύτερο πρόβλημα για την ΑΕΚ ήταν αριστερά, όταν παρέσερνε το Ρότα ο Γκαρσία και έβγαινε. Παρέσερνε το Ρότα ο Αϊτόρ και έβγαινε στη. Ο Γκαρσία με τον Γκάνεα. Ακριβώς. Το οποίο, εντάξει, και ο Γκάνε ένας παίκτης που δεν φημίζεται για το επιθετικό του κομμάτι, παρόλα αυτά εκεί βγήκαν μια-δυο φάσεις που μπορούσαν να γίνουν γκολ και έγινε και η φάση του φάουλ που μετατράπηκε σε πέναλτι. Για τον Κατσίνοβιτς. Του Κατσίνοβιτς ήταν. Ήταν και το κλέψιμο και γενικά η παρουσία του νωρίτερα έχει κερδίσει πέναλτι που φτάνει μπάλα στα πόδια του αποφάσεις. Δεν είχε πρόβλημα. Καταρχάς η δεξιά πλευρά του Παναθηναϊκού στο πρώτο ημίχρονο που ήταν από εκεί Γκαρσίνοβιτς Ρότα δεν έγινε κάτι. Δεν υπήρχε κάτι. Δεν υπήρχε κάποιο πρόβλημα. Και στο επιθετικό κομμάτι του βγήκανε. Και τον κόλλινε ξεκινά από αυτό. Και δημιουργία στον Αράουχο λίγο πριν αντικαταστήσει. Και η φάση του πέναλτι που τελικά και η φάση ήταν που ήταν offside. Ναι. Δηλαδή νομίζω ότι ήταν μια καλή επιλογή και μια νορμάλη επιλογή. Δηλαδή αναμενόμενη επιλογή. Και οι αλλαγές που μπήκαν, εντάξει. Ο Άμραμπατ νομίζω βοήθησε. Ο Μοχαμάντι δεν μ' άρεσε. Ο Χατζαφή ήταν καλύτερος. Αλλά ίσως ήταν και κίτρινη κάρτα που έπαιξε ρόλο σε αυτή την αλλαγή και το ότι έχει πιο πολλά τρεξίματα ο Μοχαμάντι γιατί ήθελε επιστροφές, αλλά δεν μ' άρεσε. Δηλαδή και στη φάση εκεί που ούτε να διώξει μπορεί και πέφτει κάτω, χάνει την μπάλα, δηλαδή τέλος πάντων. Δεν πήγε καλά αυτό, αλλά σαν αλλαγή είχε λογική. Βρίσκανε πάρα πολύ ο Αλμέιδα, θα μπορούσε να δικαιωθεί. Δηλαδή και στη φάση του Αραούχο και στην κεφαλή του Γκαρσία. Θα μπορούσε να φάει και τρίτο γκολ. Είχε ο Αναθηναϊκός και δοκάρι.
Αλλά λέω και πάλι ότι οι φάσεις που γίνανε δεν ήταν. Κατάφερε και κράτησε συνοχή παρότι έπαιζε με αυτό το φουλ επιθετικό σχήμα και με αμυντικά χάφ τον Πινέδα και τον Μάταλο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, είναι, Κωστή. Είναι θα όμως... Ναι, εντάξει. Είναι μια ήττα πάντως που βάζει την ΑΕΚ τώρα με την πλάτη στον τοίχο.